ακόμη και τρίψα τα ζωή. Ξαφνικά ένας ήλιος μεθάνει θα βγαίνει, της Αθήνας το κλάμα σωπαίνει. Ξαφνικά τα ραδιόφωνα λένε το όνομά σου και η νύχτα φοράει τα αρώμα σου. Ξαφνικά οικογένεια, παιδιά, ποτέ δεν σκέφτηκες? Τι είναι ότι δεν σκέφτηκα, δεν είναι κάτι που προγραμματίζεις αυτό. Ξέρεις, είσαι πολύ πάθος, μου βγάζεις ναι, πολύ πάθος. Σίγουρα ότι η μουσική με έχει απορροφήσει σε βαθμό απίστευτο, είναι γεγονός. Αλλά από την άλλη μεριά, το να δημιουργήσεις μια οικογένεια είναι μια τεράστια ευθύνη. Δεν σε φανταζόμουν να δημιουργήσεις οικογένεια, σε φανταζόμουν να κάνεις ένα παιδί πάθος. Ναι, εγώ κάνω τις μικρές μου οικογένειες, τις κάνω μέσα από την τέχνη μου, έτσι γεννάω, η δημιουργία είναι γένα. Αλλά μιλώντας για οικογένεια, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Πρώτα απ' όλα είναι ο παράγοντας να βρεθεί ίσως στη μάνα. Δεύτερον είναι εσύ να έχεις τη δυνατότητα να βλέπεις το παιδί σου. Όταν εγώ είμαι σε ένα αεροπλάνο μονίμως, άμα το παιδί δεν έχει τον πατέρα του δίπλα, τι γίνεται? Δεν πρέπει να δώσει αυτοτολέντο κάπου όμως, είναι κρίμα αυτό το DNA. Εντάξει, τώρα δεν το πάμε. Έχει καιρό βέβαια, οι άντρες έχετε καιρό. Εντάξει, έχουμε καιρό και νομίζω ότι εντάξει, αν είναι γραφτό να γίνει, θα γίνει. Γιατί απομακρύνεσαι? Γιατί απ' το όνειρο κρύβεσαι? Σε έβλεπα πριν και έχεις ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ναι, βεβαίως, ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ποια είναι η σχέση με το τσιγάρο πια? Καμία. Καμία, απολύτως, γιατί αυτό μου κατέστρεψε. Μου προκάλεσε αυτό το οποίο έχω, τον καρκίνο. Πραγματικά σκοτώνει το τσιγάρο. Σίγουρα και τα άλλα, και αυτό που αναπνέουμε γύρω μας και το στρες και όλα δημιουργούν. Αλλά το τσιγάρο είναι δεδομένο ότι δημιουργεί καρκίνο. Άρα υπάρχουν τρόποι, αν εγώ κατάφερα να περάσω σε μία λύση έστω και του ηλεκτρονικού τσιγάρου, σημαίνει ότι μπορούν να το καταφέρουν. Κάποιες φορές, κάποιες βράδυες, μα ήταθες. Είναι στιγμές που όλη η γη δεν σε χωράει. Κάποιες φορές, κάποιες βράδυες, μα ήταθες. Τι εύχεσαι για το μέλλον? Εύχομαι να βγούμε από την κρίση. Εύχομαι να μην βλέπω γεροντάκια με απλωμένο το χέρι στο κρύο. Εύχομαι να βλέπω ευτυχισμένα παιδάκια, ευτυχισμένες οικογένειες. Και εύχομαι κάποια στιγμή να ξυπνήσουμε, να καταλάβουμε ποιον έχουμε απέναντί μας, ποιος είναι ο εχθρός μας. Και να αντισταθούμε. Τα περισσότερα από τα παιδιά στην εκπομπή είναι φίλοι μου. Καλά, ο Δημήτρης Ογκαρέζος, εντάξει, έχουμε προϊστορία από τον Just the Two. Αλλά θέλω και στην Έλληνα και στον Μάρκο να ευχηθώ τα καλύτερα, και ειδικά στον Μάρκο που θα ξεκινήσει και κάτι καινούριο, να του πάνε όλα καλά.